Ως απώλεια ενός στρατηγικού πλεονεκτήματος χαρακτήρισε την εξαίρεση της χώρας μας από τη σιδηροδρομική γραμμή Μπακού-Βιέννης, ο βουλευτής και επίτιμος αρχηγός της Ελλάς Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο οποίος μάλιστα σημείωσε πως ο Εύρος δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική διαδρομή και με αυτόν τον τρόπο χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης του νομού. Για μία ακόμη φορά η παρούσα κυβέρνηση και αδιαφόρησε και ολιγόρησε και μας εγκατέλειψε στο έλεος των δύο χωρών που είμαστε, που αντί για μειονέκτημα έπρεπε να μετατραπεί σε πλεονέκτημα. Θα έπρεπε να είναι παρούσα η Ελλάδα και να ήταν ενδιάμεσος σταθμός και προορισμός. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ασχοληθήκαμε διεξοδικά με το θέμα και είδαμε και την μελέτη, η οποία μελέτη προβλέπει ότι εάν κανείς έπαιρνε το τρένο από την Ορεστιάδα θα έφτανε σε 9 ώρες στην πλατεία της Βιέννης και θα έπινε καφέ. Αντιλαμβάνεστε τι πλεονέκτημα χάσαμε, που έπρεπε ο Εύρος και η Θράκη να ήταν λόγω της γεωγραφικής περιοχής συγκοινωνιακός κόμβος και να είχαμε τη σύζυξη όλων των συγκοινωνιών, όλων των μεταφορών. Διότι σε αυτό το δρομολόγιο η Αλεξανδρούπολη είναι το πρώτο λιμάνι στη διαδρομή τους, που είναι της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα έδινε και διέξοδο. Και δυστυχώς οι παρόντες υπουργοί που είναι των εξωτερικών και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δυστυχώς απουσίαζαν. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης σημειώνει ότι δυστυχώς οι βουλευτές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Νέας Δημοκρατίας κινούνται στα όρια της γραφικότητας, αφού αυτή η γραμμή δεν είναι καν στην ατζέντα των χωρών που εμπλέκονται. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο, αν υπήρχε. Επειδή οι τρεις βουλευτές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποφασίσει να κινούνται μόνο στα όρια της γραφικότητας, ανακαλύπτουν πράγματα μέσα από ιστοσελίδες. Αμφιβόλα αξιοπιστίας. Και προβαίνουν σε ερωτήσεις οι οποίες όχι απλώς καταντούν γελίες, δηλαδή πλήττουν και την αξιοπιστία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά δεν κάθεται καν να ελέγξουν τα στοιχεία. Γιατί στην μία εκ των δύο ιστοσελίδων που αναφέρεται η ερώτηση, στο τέλος και με μαύρα έντονα γράμματα, bold γράμματα, γράφει ότι αυτή η σιδηροδρομική γραμμή δεν είναι στην ατζέντα της Γεωργίας ακόμα και του Αζερβαϊτζάν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο περίεργο να πει κάτι ότι εξαιρείται η χώρα μας τη στιγμή που δεν έχει καν καθίσει κάποιος ένα χαρτί να τραβήξει μια γραμμή πως θα πάει αυτή η σιδηροδρομική γραμμή. Και νομίζω θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο προσεκτικό και πιο λεπτομερές κοίταγμα στις ειδήσεις που νομίζουμε ότι θα προκαλέσουν αίσθηση στην περιοχή μας. Δηλαδή μου λέτε ότι αυτή η συνδρομική γραμμή δεν έχει καν όχι μελέτη γίνει, ούτε καν διαδρομή της. Υπάρχουν ξανά δύο ιστοσελίδες, Georgia, όπως λέγεται, Travel και τα λοιπά, και μια ακόμα, οι οποίες κρίνονται καταρχάς για την αξιοπιστία τους. Δεύτερον, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που να έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, δεν υπάρχει κάτι που να έχει μελετηθεί. Πάνω λοιπόν σε μια είδηση αμφιβόλου ποιότητας, αξιοπιστίας, οι τρεις βουλευτές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάνουν ερώτηση. Δεν έχω να πω κάτι παρά μόνο ότι πέφτουν πολύ χαμηλά στο επίπεδο, ρίχνουν πολύ χαμηλό το επίπεδο της αξιοπιστίας τους. Και ξαναλέω, στο ένα εκ των δύο sites, σε μία εκ των δύο ιστοσελίδων, γράφει στο τέλος ότι δεν είναι στην ατζέντα προς το παρόν αυτή η σιδηροδρομική γραμμή. Αυτοί ρωτάνε γιατί δεν μπήκε μέσα η Αλεξανδρούπολη. Τώρα νομίζω ότι ο κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει το πόσο κενού περιεχομένου είναι αυτή η ερώτηση και έχει γίνει μόνο και μόνο και μάλιστα με βαρύγδουτους τίτλους και μέσα προτάσεις που περί απομόνωσης κτλ. Έχει γίνει μόνο και μόνο για να προκαλέσει εντύπωση. Νομίζω προκαλεί εντύπωση ανοησίας και όχι εντύπωση ουσίας.